Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει την υπόθεση της Νοβάρτης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρόταση αφορά τις ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες των 10 πολιτικών προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία και η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη. Στόχος μας είναι η αποκάλυψη της αλήθειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτε κρυφό, τίποτε κάτω από το χαλί, σημείωσε για να προσθέσει. Χωρίς όμως υπερβολές, χωρίς κυνήγι μαγισσών, χωρίς λαϊκά δικαστήρια, αλλά με θάρρος και σύνεση εθνικής ευθύνης. Τίποτα κρυφό, τίποτα κάτω από το χαλί. Την άλλη μεριά όμως χωρίς υπερβολές, χωρίς κυνήγι μαγισσών, χωρίς λαϊκά δικαστήρια, αλλά με θάρρος και συνέστηση όχι μόνο της κοινωνικής αλλά και της εθνικής, θα έλεγα, ευθύνης. Σήμερα τελειώνει μια και καλή η χυδαιότητα του «μαζί τα φάγαμε», διότι δεν τα φάγαμε μαζί. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Γιατί την ώρα που κάποιοι εκπρόσωποι του παλιού πολιτικού συστήματος έκοβαν συντάξεις και μείωναν κοινωνικές δαπάνες, την ώρα που πεκτσόκοβαν μισθούς και κατεδάφιζαν εργασιακά δικαιώματα, την ώρα που επέβαλαν δυσβάστακτους φόρους, φρόντιζαν να εξυπηρετούν με το αζημίωτο τις πολυεθνικές και τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Σήμερα όμως νομίζω ότι μια και καλή ξεμπερδεύουμε και με μια κρατούσα χυδαιότητα του 2010 και μετά. Τη χυδαιότητα του «μαζί τα φάγαμε». Και μάλιστα ξεμπερδεύουμε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Διότι δεν τα φάγαμε μαζί. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πολιτικά τον ξέρουμε τον ένοχο και είναι γνωστή η αιτία. Απάντηση για τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός έδωσε από την Εύβοια που περιοδεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά είπαμε από την πρώτη στιγμή όλα στο φως, αλλά χωρίς κουκούλες. Είναι αδιανόητο να γνωρίζει η κυβέρνηση ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι που σπηλώνουν στοχευμένα ακόμη και πρώην πρωθυπουργούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά είπαμε από την πρώτη στιγμή όλα στο φως, αλλά χωρίς κουκούλες. Και είναι αδιανόητο να γνωρίζει η κυβέρνηση ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι που σπηλώνουν στοχευμένα ακόμα και πρώην πρωθυπουργούς και να αρνείται ο κύριος Τσίπρας να καταθέσουν επώνυμα στη Βουλή τους χειρισμούς τους. Το κράτος δικαίου βάλεται βάναυσα από τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα. Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια. Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Τσίπρας ζημίωσε τους πολίτες με 100 δις ευρώ και θα πληρώνουμε για πολλά ακόμα χρόνια τις αυταπάτες του. Δεν θα του επιτρέψω να παριστάνει και τον τιμητή της κάθαρσης όταν εκείνος ήταν που έδινε μάχες για να μην μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη.